Το μαλλί σου έτσι θα είναι. Πώς είναι, τι καλό δεν είναι. Γιατί έβαλες μπλούζα μπακ σήμερα. Α, αυτό περίμενα να με ρωτήσεις. Είχα πάει για μπάσκετ. Και. Και εντάξει, 35 πόντους, λίγο κακό. Έριξα πολλά σου, έριξα, πήρα πάνω μου πολλά. Άμα δεν έρθουμε να δούμε σένα, ναι. Η εβδομάδα θα ξεκινήσει με μάτς, ματσάρα NBA, ίσως το καλύτερο που έχουμε δει παιχνίδι μέχρι τώρα στο NBA. Άσε με να μαντέψω. Όχι. Bucks Mavericks. Bucks Mavericks, α ναι. Γιάννης Αντετοκούμπο, Λούκα Ντόνσιτς, τεράστια μάχη. Μάνα Ντόνσιτς θα είναι στην κερκίδα, ε. Μακάρι και στα χρόνια της κι εσύ. Δύο-τρία σου μένουν, κάνει 35 αριά θα είναι η Μάνα Ντόνσιτς. Γιάννης Ντόνσιτς. Γιάννης Ντόνσιτς, με ποιον είσαι φυσικά. Έτσι. Πάνε και ομάδες πάρα πολύ καλά και στη Δύση και στην Ανατολή. Θα μπουν οι Dallas, να το σκηνοθέτει, θα μπουν οι Dallas playoff. Ναι. Θα μπουν, θα μπουν. Μπορεί και πλεονέκτημα. Μπορεί και πλεονέκτημα η Dallas. Μπορεί και με πλεονέκτημα. Μπορεί και το control λέει, ναι. Βλέπουμε και για MVP έναν από τους δύο. Ο Γιάννης πρώτος, αλλά και ο άλλος προσπαθεί. Εντάξει, απλά δεν μπορεί να βγει MVP τώρα ο άλλος. Είναι παιδί θαύμα, κι αυτός. Δεν ξέρω. Θα γίνει το El Clásico. Μισό λεπτό. Θα γίνει. Θα σκοράρω μέσα σίγουρα ένα γκολ. Εσύ που πας σε Βαρκελόνη, διακοπές. Μιλάω ισπανικά τώρα, στα λέω. Τι λες, ακούς. Πορσουπουέστο, λέω. Πορσουπουέστο. Μπουκέκμπε Αγμπεγκτάλα. Α, αυτός είναι παίχτης. Ένα μάτς καταραμένο, έχει αναβληθεί λόγω των αυτών που γίνονται στη Βαρκελόνη και αυτά. Ελπίζουμε να γίνει γιατί είναι το El Clásico. Ξέρεις, είναι το El Clásico, είναι το καλύτερο ντέρμπι στον κόσμο. Εγώ θέλω να κερδίσει Ρεάλ, αλλά δεν νομίζω. Ποιος θα κερδίσει. Θα πάω με τη Ρεάλ. Όχι, εντάξει. Δεν ξέρω. Όλοι μου λένε ότι λέω μόνο για Γιάννη Αντετοκούμπο και Τσιτσιπά. Για κάποιο λόγο, εντάξει, είναι η κορυφαία, οπότε θα συνεχίσω να λέω για αυτούς ότι θα δω. Εγώ θα δω εντάξει, πάλι. Εντάξει, ο Γιάννης τώρα δεν είναι τόσο κορυφαίος. Ο Ψάπα, α πούμε, δεν τον ψήφισε τώρα. Συμφωνείς με να πούμε τη βράβευση καταρχάς καλύτερο Έλληνα αθλητή του Στέφανη Τσιτσιπά και όχι του Γιάννη Αντετοκούμπο. Μακάρι να αυτά τα προβλήματά μας να βλέπουμε ποιο από εμά. Εσένα αυτά τα προβλήματά σου, Κατίνα. Τι προβλήματα έχει στη ζωή. Τι προβλήματα έχει στη ζωή. Τα προβλήματά σου είναι αυτά. First world problems. Όλα λιμένα τα έχει. Όλα λιμένα τα έχει. Τσιτσιπά. Μονφή στο πρώτο match. Είναι μονφή στο τέννις αυτό. Στο Άμπου Ντάμπι πάμε, θα ταξιδέψουμε. Νόμιζα ότι τελειώσαν τα match, αλλά έχουμε και αυτό. Αν περάσει λοιπόν, που θα περάσει ο Στέφανος με τον αέρα του νικητή, θα αντιμετωπίσει τον ημιτελικό, τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Και γιατί όχι, θα τον κερδίσει και εκεί. Πάλι Bucks, θα μας πει. Bucks, Bucks εναντίον Lakers. Είναι ο Γιάννης Κολόπες εναντίον του LeBron και του Άντονι Ντέιβις. Ο Άντονι Ντέιβις, ποιο είναι. Αυτό που έχει ένα φρύδι εδώ, ο μονόφρυτος που είναι σαν σαφίδι εδώ. Τι να προσέξουμε εκεί. Τι να προσέξουμε τώρα, το LeBron και το Γιάννη, τη μεγάλη μάχη. Ποιος θα κερδίσει, πες ένα σκορ. Θα είναι over 215 πόντους. Bucks πάλι θα παίξω, δεν μπορώ. Έχω αδυναμίες. Okay. 112-104. Πάμε τώρα όμως τα... Πάμε, εμένα είναι υπογεγραμμένο. Από τον Κακαλούδη. Χωρίς λόγο, έτσι απλά το πλέον υπογράψεις και εγώ. Να σε πάω και Premier League. Κάτσε πέρα στην πίστα. Manchester City Leicester. Manchester City Leicester, α. Η μάχη των δεύτερων. Θα τα δώσουν όλα και οι δύο ομάδες. Επιθετικό ποδόσφαιρο θα δούμε. Θα το δούμε, δηλαδή το βλέπεις για over. Goal-goal καταρχάς. Και το βλέπεις και over. Μπορεί και over 3,5 να ανοίξει τόσο πολύ το σκορ. Τι σπάθουν τα στοιχηματικά, έχει κόλλημα. Να σε παπέστε και τέτοιο απεξάρτηση. Γιάννη, Διακογιάννη, μίλα. Εγώ είπα ότι θα δούμε επιθετικό ποδόσφαιρο, θα δούμε ματσάρα. Θα δούμε τη μάχη των δεύτερων. 0-0 το City Leicester. Σε ένα κακό παιχνίδι. Άλλο ένα μάτς που πρέπει να δεις. Άλλο ένα, ωραία. Έλα. Tottenham Chelsea. Ο Μουρίνιο. Ο Μουρίνιο ακούω. Προπονητής δεν αυτός, κάτι μου θυμίζει. Αφού πήγε στη Manchester United, τώρα θα συναντήσει όμως τη δεύτερη πρώην του. Πάει τώρα στη Chelsea με την οποία με καθιερώθηκε, θα πω, ο Μουρίνιο. Καθιερώθηκε. Ναι, εντάξει, ναι. Από την Πόρτο, μου τα είπε, όχι, όντως ήταν η Πόρτο αυτή που τον ανέδειξε, αλλά καθιερώθηκε με την Chelsea. Νομίζω ότι κάνω για αθλητική τέτοια, συντάκτρια. Καλά όλα αυτά που μου πες. Ναι. Καλό όλα αυτά που μου πες, ναι. Αλλά τι σου έχω για την Κυριακή το βράδυ. Η μορφή του νερού, The Shape of Water, το θυμάσαι? Το έχω δει. Τι το έχεις δει, το έχεις δει αλήθεια? Θα το ξαναδώ. Τώρα γιατί... το δείχνει η Κοσμοτέ, πού το έχεις δει εσύ αυτό, έχει παίξει καλού. Πρεμιέρα είναι στην Κοσμοτέ, γιατί το έχω δει βέβαια στο σινεμά. Πες μας την υπόθεση. Καταρχάς θα πούμε τον Γκιγέρμο Ντελ Τόρο, εντάξει. Πώς τον Τόρο, Γκιγέρμο Ντελ Τόρο. Γιέρμο Δελτόρο, ο Ταύρος Δελτόρο. Ταύρος είναι ο Δελτόρο, να πούμε. Δελτόρο. Πήρε 4 Όσκαρ αυτή η ταινία. Πήρε σκηνοθεσία καλύτερης ταινίας, πήρε μουσικής. Μουσικής. Και βέβαια και πήρε και καλύτερα σκηνικά. Είχαν γίνει σκηνικά πολλά σε αυτή την ταινία. Ξύλο. Την έχεις δει την ταινία, είπες, δεν την έχεις δει? Ναι. Ωραία. Είναι λοιπόν μια καθαρίστρια, ψυχοκόρη από μικρή, μια μουγγί, δεν μπορεί να μιλήσει αυτή καθόλου. Και καθαρίζει εκεί σε κάτι κυβερνητικά μυστικά προγράμματα και βρίσκει ξαφνικά σε μια δεξαμενή δίπλα ένα αμφίβιο πλάσμα, ένα τέρας.
τέρας, άμα το δεις, δηλαδή είναι σαν καλαμαράκι. Το είδα. Το θυμάσαι πως είναι αυτά, σαν και κάτι που σου πουλάνε φρέσκα και περνάς απ' έξω και τέτοια. Και του κάνουν πάρα πολλά πειράματα αυτό, τον βασανίζουν εκεί πέρα και αυτά και ξαφνικά αυτοί ερωτεύονται. Θα το δεις. Ακούγεται ωραίο. Αμφίβιο εσύ. Χέλι, χέλι, χέλι.